Ήθελαμε να πω στον κύριο Τσίπρα να έρθει, να του δώσω τα χρήματα που παίρνω το μήνα και να μου μεγαλώσει τα 5 παιδιά και εγώ θα κάτσω άνεργος. Στους δρόμους και σήμερα οι εργαζόμενοι του Δήμου Πατρέων, συνεχίζοντας τις κινητοποιήσεις τους, διατρανώνοντας το έντοιμά τους για την μετατροπή των συμβάσεων των συναδέλφων τους σε αόριστο χρόνο. Σήμερα εμείς έπρεπε να κάνουμε απεργία για αύξηση στους μισθούς μας. Για να πάρουμε πίσω το δώρο των Χριστουγέννων, το δώρο του Πάσχα, το επίδομα αδείας και τις μειώσεις μισθών. Και αντί για αυτό κάνουμε απεργία κινητοποίηση για να μονιμοποιηθεί κόσμος, για την ανεργία. Δηλαδή, εδώ συμβαίνουν τραγελαφικά πράγματα. Δεν μπορεί να μας κοροϊδεύουν οι τύποι που δασκίζουν τα μνημόνια. Αυτή τη στιγμή, αν σταματήσει η απεργία και έχουν φύγει αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα μαζευτούν τα σκουπίδια. 5 απορριμματοφόρα θα είναι αραγμένα γιατί δεν θα έχουμε τον κόσμο να τα επανδρώσουμε. Θα υπάρχουν μόνο 4-5 μόνιμοι υπάλληλοι στο πράσινο για μια έκταση από τη Ροδινή μέχρι τα Καμίνια. Και να μην ξεχνάμε κάτι, το Νότιο Πάρκο είναι ωραίο. Το φτιάξαν. Ποιοι το φτιάξανε? Υπάλληλοι του Δήμου, μόνιμοι αορίστου συμβασιούχοι. Το Ριγανό Καμπο, ποιοι το φτιάχνουν? Υπάλληλοι του Δήμου, μόνιμοι συμβασιούχοι αορίστου. Η Μπλάς ποιος τη φτιάχνει, τα ποτάμια ποιος τα καθαρίζει. Άρα λοιπόν θα σταματήσει η λειτουργία του Δήμου. Αυτό πρέπει να ξέρουν οι πολίτες. 64 εργαζόμενοι του Δήμου είναι απολυμμένοι από τη Δευτέρα το πρωί και ήδη άρχισαν να δημιουργούνται τα πρώτα προβλήματα στις υπηρεσίες του Δήμου. Όσο για τα σκουπίδια που είναι σωροί, πρώτον εμείς θα τα μαζέψουμε και αν συνεχίσουμε όπως σήμερα, ήδη θα ξεκινήσουν ενεργεία ψεκασμούς. Το προσωπικό ασφαλείας είναι διευρυμένο ήδη. Δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για την Πλάζα, αλλά εμείς δεν θα αφήσουμε τα παιδάκια. Δεν υπάρχει προσωπικό ασφαλείας για τα ΑΜΕΑ, αλλά το λεωφορείο για τα ΑΜΕΑ θα συνεχίσει να δουλεύει. Δεν είναι προσωπικό ασφαλείας το βοήθεια στο σπίτι, αλλά δεν θα αφήσουμε σαν εργαζόμενοι κανένα συμπολίτη μας παππού χωρίς τα φάρμακά του. Άρα λοιπόν είμαστε και εμείς ευαισθητοποιημένοι. Καμία προγραμματισμένη εκδήλωση δεν θα σταματήσει να γίνεται στην πόλη μας. Δεν θέλουμε να βλάψουμε τους συμπολίτες μας. Θέλουν να είναι δίπλα μας, γιατί αν δεν είναι δίπλα μας τώρα, δεν θα μπορέσουμε να τους εξυπηρετήσουμε αύριο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, νεκρός που κινδύνευσε να μείνει άταφος. Υπήρχε προχθές πρόβλημα, είχαμε δύο κηδείες, είχε ο Άγιος Μινάς στο νεκροταφείο, το δεύτερο. Και υπήρχαν δύο κηδείες, αναγκαστικά οι δύο που είναι οι παλιοί, οι μόνιμοι στο Β' κημητήριο δεν προλαβαίνανε να βγάλουν τις κηδείες οι δυο τους, γιατί το ένα ήταν δύσκολο. Και αναγκαστικά μπήκαμε και βοηθήκαμε εθελοντικά. Έχω οικογένεια, έχω 5 παιδιά. Μικρά, ανήλικα και τα 5 και προσπαθούμε πώς να νιώθεις. Δεν ξέρουμε τι να πούμε τώρα που θα πάμε σπίτι μας τα παιδιά μας. Σύζυγος εργάζεται? Όχι. Άνεργη και σύζυγος.